Χρόνια πολλά είμαστε ναι. Ποιος. Ξέρεις, πολλές φορές, λόγω του ότι πολλές κακοτοπιές μπορεί ναι, να περάσεις ναι, σε ένα επάγγελμα, ναι, ναι, ναι. Δεν θες να τις περάσεις και το παιδί ναι. Σου. Και καμιά φορά λες, αχ, μακάρι να τα αποφύγει. Όταν της είπες ότι θα γίνεις τοπιός. Η αλήθεια είναι ότι επειδή ακριβώς μεγάλωνα πολύ μέσα στο θέατρο, είχε την ασφάλεια και την ησυχία ότι ξέρω τις δυσκολίες, τις αντιξοότητες, τα ζούσα όλα από πολύ κοντά, δεν με κράταγε έξω από αυτό. Απ' την άλλη, το μόνο που με ρώτησε είναι αν κατά πόσο μάλλον έχω επηρεαστεί και κατά πόσο σίγουρα είναι αυτό που θέλω. Αλλά όταν της είπα ότι μόνο με αυτό θα είμαι ευτυχισμένη, τέλος. Βέβαια, τελείωσα και το Πανεπιστήμιο, τη θεατρολογία. Έχω κάνει και τα μεταπτυχιακά μου. Είμαι, οπότε είσαι υπερπλήρης, έτσι. Είναι, αλλά δεν με πίεσε ποτέ. Τα έκανα από μπράβο. Μόνη μου. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Ναι. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Ο μπαμπάς, αν δεν κάνω λάθος, ήταν από τους πρώτους υπτάμενους φροντιστές ναι. Επί εποχή Ωνάση στην ναι, Ολυμπιακή. Ναι, ναι, ναι. Επί εποχή Ωνάση, ακριβώς. Ωνάσης ήταν μια τεράστια μορφή Έλληνα παγκοσμίως. Ναι. Σου έχει πει καθόλου ιστορίες. Αν τον είχε γνωρίσει. Πολλές. Και τον είχε γνωρίσει και η αλήθεια είναι ότι ο πατέρας μου καμάρωνε ότι ήταν από τους αγαπημένους του. Ότι το μίλαγε, τον χαιρέταγε. Ναι. Και γενικώς ο πατέρας μου, επειδή ήταν η χρυσή εποχή της Ολυμπιακής, την δουλειά του την αγαπούσε με πάθος. Την Ολυμπιακή με πάθος. Όταν η Ολυμπιακή κάποια στιγμή έχασε τη δύναμή της, πήγε σε άλλα χέρια κτλ., άλλαζε κανάλι ο πατέρας μου. Δεν άντυχε να το δει, γιατί δεν ήταν ότι απλώς έκανε αυτή τη δουλειά. Είναι ότι ο Νάσης είχε την ικανότητα να τους, επειδή ακριβώς τους φρόντιζε πολύ, τους αγαπούσε και τους έδινε και πολλά προνόμια και τα λοιπά, τους έκανε να αισθάνονται ότι είναι και δικό τους αυτό το δημιούργημα. Και, μα δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να ο εργαζόμενος ναι. Να θεωρεί στην δουλειά που εργάζεται ότι είναι και δικιά του, είναι δικό του δημιούργημα ναι, αυτό ναι, που ναι, ακριβώς ναι. Γίνεται εκεί. Ναι. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία του ο Νάση αυτό. Ναι. Το έχουν πει αρκετοί άνθρωποι που δούλεψαν ναι. Και την εποχή ναι. Μαζί του. Την μάλιστα. Καμαρώνανε την Ολυμπιακή. Για Σταυρούλα. Πώς είναι. Η Αρετή είναι αισιόδοξη. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρη βέβαια. Αλλά αυτό που είδα είναι μάλλον προϊόν σύγχυσης. Συγχύστηκε, πιέστηκε, του ανέβηκε η πίεση και τα υπόλοιπα τα μεγαλοποιεί από φόβο. Μακάρι Παναγία μου. Βοήθησε τον μεγαλόχαρη. Έτσι μου έρχεται να σταυροκοπηθώ κι εγώ για τον πατέρα μου. Μπορώ να τον δω, θέλω να τον δω. Εσείς εντάξει, μπείτε για λίγο. Αδελφοί του είστε. Αλλά μετά θα έλεγα ότι είναι καλό να τον αφήσουμε να κοιμηθεί. Πάω. Να μπω κι εγώ για λίγο. Εσύ όχι. Ο μπαμπάς, χάρηκε που έγινε ηθοποιός. Ο μπαμπάς μου. Ο μπαμπάς μου ήταν ο κλασικός μπαμπάς που καμάρωνε πάρα πολύ για μένα. Ναι. Ενώ η μαμά μου είναι πάντοτε η αυστηρή της ιστορίας και όταν έρχεται στις παραστάσεις και αυτά έχω πολύ άγχος γιατί ξέρω ότι αν αρέσει κάτι στη μαμά μου εντάξει έχω περάσει. Αλλά ο μπαμπάς μου και γι' αυτό συγκινήθηκα τώρα πολύ γιατί επειδή ήταν ο κλασικός μπαμπάς κουκουβάγιος. Κατάλαβα. Ναι, ναι. Είμαι σίγουρη ότι θα χαίρεται και θα καμαρώνει και που είμαι σήμερα εδώ και που όλα... Είμαι σίγουρος κι εγώ. Ναι, ναι. Είμαι σίγουρος. Τι με θέλετε. Άκουσε κοπέλα μου. Εγώ σαν δεύτερος πατέρας σου σε συμβούλευσα να μην λάβεις μέρος στο ανοσιούργημα που ετοιμάζει η Ξανθιά στο καφέ. Βασικά μου το απαγορεύσατε. Έχουμε άρση απαγορευτικού. Ο απόπλους επιτρέπεται. Τι λέτε. Πρέπει να λάβεις μέρος σε αυτή την παράσταση για να είσαι συνεχώς δίπλα στον Εμμανουήλ. Συμβαίνει κάτι. Για να μην συμβεί. Να είμαι περισσότερο κοντά στο Μάνο, εντάξει. Να πηγαίνω στο καφέ όταν σχολάω από το ιατρικό κέντρο, εντάξει, αλλά να πάρω μέρος στην παράσταση δεν το νομίζω. Είναι έτσι το έργο που πρέπει κάποια στιγμή να βγούμε όλες οι μη γυμνές. Ήρθαν τα ύστερα του κόσμου. Αλλά τι να κάνουμε, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Γδύσου. Όχι τώρα. Και φτάνουμε στο καφέ της Χαράς. Μια παρουσία εκεί που, ξέρεις, διαβάζοντας και εδώ πέρα και, μιας και είσαι η αρετή εκεί. Ναι. Όταν σου γίνεται η πρόταση για το καφέ της Χαράς, πώς σε βρίσκει, τι ένιωσες, αν το έβλεπες πριν. Βέβαια το έβλεπα και πράγματι σκέφτομαι αυτό ότι η ζωή πολλές φορές είναι σαν παραμύθι, γιατί αν ερχόταν μια φωνή, μια νεράιδα, την ώρα που το έβλεπα και μου ψιθύριζε ότι κοίταξε το καλύτερα, γιατί μια μέρα θα είσαι μέλος αυτού του πράγματος. Είναι πολύ μεγάλη η συγκίνηση αυτό. Είναι πολλές φορές η ζωή σαν μυθιστόρημα. Το καφέ της Χαράς, η συνεργασία αυτή, με βρήκε σε μια στιγμή της ζωής μου αρκετά δύσκολη.
Μετά και από το χαμό του πατέρα μου και μετά από κάποιες άλλες δικές μου δυσκολίες. Κάπως η ζωή όταν φέρνει κάτι δύσκολο, νομίζω ότι μετά μπορεί να... Ναι, ναι, οπότε επειδή εκείνη την περίοδο πέρασα κάποιες δυσκολίες μεγάλες, αλλά τελικά έκανα κάποια δυναμικά βήματα, δεν παραιτήθηκα, ξεκίνησα το μεταπτυχιακό μου, έκανα τέλος πάντων αγωνίστηκα. Πάντως οι πληροφορίες που έχω είναι ότι η παραγωγή του καφέ της Χαράς, ενώ τώρα για την επιστροφή του, πήρε περίπου 600 βιογραφικά και ότι το casting έγινε πάρα πολύ κάτω από συνθήκες. Δεν ήταν ότι ανάμεσα σε 2-3 θα διαλέξουμε. Όχι. Οπότε αυτοί που επιλέχθησαν ήταν περιπτώσεις που πραγματικά πρέπει να είστε πάρα πολύ χαρούμενοι που έγινε αυτό το ξεσκαρτάρισμα και τυχεροί. Αυτό ακριβώς. Εσύ στο Facebook έμαθα ότι είδες ότι ψάχνει για ηθοποιός στον καφέ της Χαράς. Ναι, είδα την κλασική ανάρτηση που βγαίνουν από αυτές τις σελίδες με τις ακροάσεις και τα λοιπά. Ναι. Έστειλα το βιογραφικό μου και πέρασα αρκετά δοκιμαστικά. Αρκετό διάστημα αναμονής, γιατί στο τέλος που ήμασταν τρεις τελευταίες, αυτό το διάστημα κράτησε αρκετά για να αποφασίσουν από τις τρεις τελευταίες. Οπότε, αλλά ήταν το καφέ της Χαράς άλλαξε τη ζωή μου. Νομίζω ότι είναι το πριν και το μετά, γιατί έχει αλλάξει όλη η ψυχολογία μου, ο τρόπος που ονειρεύομαι, που είμαι ευγνώμων. Πρώτη τηλεοπτική δουλειά. Πρώτη τηλεοπτική δουλειά, πρώτη και αγαπημένη. Και ξέρεις, είναι δύσκολο, βούτυξε στα βαθιά. Δεν είναι ότι είναι μια τηλεοπτική δουλειά. Ήταν μια τηλεοπτική δουλειά που ο κόσμος περίμενε, που τη βλέπει, που την αγαπάει. Και με έναν ρόλο εναλλακτικό για μένα. Γιατί μέχρι τότε με είχαν βάλει να κάνω μόνο τα πολύ καλά κοριτσάκια, τα αθώα, τα βασανισμένα, τα θύματα, όλα αυτά. Και ξαφνικά μου εμπιστεύονται οι δημιουργοί του καφέ και γι' αυτό είμαι φοβερά ευγνώμων. Ήταν μια φοβερή πρόκληση για μένα να κάνω την... Ιντρικαδόρησα. Ναι, όχι το πολύ καλό κοριτσάκι. Όχι το πολύ καλό. Πού είναι, η αλήθεια είναι ότι πας να μπεις μέσα σε ένα ζευγάρι. Που εμείς το θέλουμε ζευγάρι. Πώς είναι το νομικό καθεστώς? Μάνο. Α! Η Αρετή! Καλώς την κοπέλα μας! Αρετή, γιατί ήρθες? Τι θα πει γιατί ήρθα? Ήρθα για να σου δώσω ένα φιλί. Έλα, δώσε το φιλί. Ακούστε όλοι! Ήρθε για να του δώσει ένα φιλί! Να το χειροκροτήσουμε αυτό! Τι ευγενικό που χαίρεσε τόσο με την ευτυχία μας. Και θα χαρείς ακόμα πιο πολύ, φαντάζομαι, τώρα που θα ακούσεις για τον αραβόνα μας. Ποιον αραβόνα μας? Αυτόν που θα γίνει πριν από το γάμο μας, Μάνο μου. Αυτό ήρθα να σου πω. Δεν πρόλαβα να σε δω από χτες που πήγα στον πατέρα μου στο χωριό. Το βράδυ κοιμήθηκα στο πατρικό μου και το πρωί πήγα απευθείας στο ιατρικό κέντρο. Ο πατέρας μου χάρηκε πολύ βέβαια με τα ευχάριστα νέα, αλλά αντέδρασε λίγο πιο συντηρητικά από το δικό σου. Μου είπε αύριο κιόλας, αν δεν προλαβαίνουμε να παντρευτούμε, πρέπει να αραβωνιαστούμε. Όχι, όχι, αυτό δεν είναι η σκέψη. Τι σκέψη θέλει? Να τα πάμε τα πράγματα με τη σειρά. Ότι μπήκε πρώτα η άλλη στο δικό σου ζευγάρι. Εμείς ήμασταν το ζευγάρι, για να λέμε και την αλήθεια. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Απλά νομίζω ότι ξέρεις, επειδή πάντα δεν έχει δίκιο ο πελάτης. Βεβαίως, εννοείται. Οι τηλεθέτες νομίζω ότι θέλουν το ζευγάρι. Το άλλο, δηλαδή έτσι δεν είναι. Εννοείται και εγώ, σαν τηλεθεάτρια, αλίμονο αν δεν μείνει ο Μανολάκης με τη Βάλια. Τι, δεν γίνεται. Ξέρεις, τους φέραμε μαζί εδώ. Ναι, ήρθανε μαζί, ο Μανολάκης και η Βάλια είχαν έρθει μαζί εδώ. Εντάξει, και όμως και να το κάνεις, λες ρε παιδάκι μου, αυτό το ζευγάρι του εξεστέλνει να κλείσει το παραμύθι όμορφα μαζί. Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Αλλά σου. Όπω θέλει, α πούμε και τη Χαρά με τον Πόποτα. Βέβαια. Έτσι. Δεν λες ότι θα κλείσει αυτό ο κύκλο και δεν θα είναι μαζί αυτοί οι δύο. Έτσι. Πώ σε αντιμετωπίζει, δεν ξέρω αν παίρνει σχόλια στο Instagram, αν λένε τη δουλειά έχει εσύ με στο παιδιά μα εκεί και στο Twitter. Πώ διέξει τέτοια μηνύματα. Στην αρχή λάμβανα αρκετά επιθετικά μηνύματα, απειλητικά διάφορα. Αλλά σιγά σιγά νομίζω ότι ίσως και με τη δυνατότητα που μου δόθηκε των συνεντεύξεων, ίσως και με την πορεία του ρόλου, τώρα πια δεν συμβαίνει αυτό. Mm-hmm. Απλώς ίσως αν κάποιος με το πολύ πολύ, δηλαδή μπορεί κάποιος να με συναντήσει και να μου πει «Μα που είσαι τόσο γλυκό κορίτσι, γιατί σε έχουν βάλει να κάνεις την κακιά». Ξέρεις, κοίταξε, συμβαίνει και κάτι φοβερό εδώ, γιατί η ελληνική κοινωνία είναι λίγο παράξενη κοινωνία. Ενώ εσείς είναι απατημένοι. Είδες, τα λέω. Ξεκάθαρα. Ενώ εσείς είναι επατημένοι, όταν στο μυαλό των ανθρώπων φτιαχτεί ένα ιδεατό ζευγάρι,
ακόμα και αν πάει κάποιος να το χαλάσει, ακόμα και αν το χαλάσει μέσα εισαγωγικά ή δεν είναι έτσι όπως το θέλουν, δημιουργείται εκνευρισμός και δεν θέλω να πω τη λέξη μίσος, αλλά αντιπάθεια. Έτσι είναι. Φοβερό. Έτσι είναι.